Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα σας, καλή σας εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε και να πούμε και χρόνια πολλά στη Δράμα, η οποία γιορτάζει, έτσι, 4 Δεκεμβρίου, είχαμε την Αγία Βαρβάρα, έτσι. Ξεκίνησε και η Ονειρούπολη. Πάμε καλά. Πάει καλά η τουριστική κίνηση. Γιορτινή. Ξεκίνησε καλά, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε αυτή την επιτυχία την οποία είχαμε το καλοκαίρι. Mm-hmm. Επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά και τις δηλώσεις του Υπουργού Τουρισμού, mm-hmm. ότι ο τουρισμός πήγε πάρα πολύ καλά. Έδωσε παραπάνω έσοδα από όσα υπολογίζαμε εξ αρχής του χρόνου, με πολλή προσπάθεια και πολύ κόπο. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα συμβόλαια, τις συμφωνίες, τη δουλειά την κάνουν οι ξενοδόχοι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνομαστε ότι κάναμε κάτι καλά και φέτος. Από την άλλη, θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η επιτυχία ή καλοκαιρινή θα συνεχιστεί και αυτή την περίοδο που διανύουμε το χειμώνα. Αυτό τώρα βέβαια είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, κύριε Πρόεδρε, γιατί ξέρετε, καλά προφανώς εσείς το ξέρετε, αλλά οι ακροατές μας, οι ακροάτριές μας, η Ελλάδα είναι μια χώρα που επί σειρά ετών ήταν προσανατολισμένη ή και είναι, θα μας το πείτε εσείς, στο μοντέλο ήλιος θάλασσα. Δηλαδή τα ξενοδοχεία μας στα βουνά περνούν λίγο σε δεύτερη μοίρα. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ακριβώς. Όπως το λέτε είναι, παρασυρώμαστε αν θέλετε από την επιτυχία του καλοκαιριού και θεωρούμε ότι και η χειμερινή Ελλάδα, η άλλη Ελλάδα όπως λέμε εμείς, στην υπηρετική χώρα έχει την ίδια επιτυχία. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε για μια σεζόν 130 ημερών να δουλεύουμε τις 30. Ο κόσμος ή αν θέλετε η συνείδηση έχει περάσει ότι όλα πάνε πάρα πολύ καλά με ένα διήμερο ή ένα τριήμερο εορταστικό, αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση που θα πρέπει να γίνει. Είναι τελείως διαφορετική η στόχευση και η προβολή αυτών των περιοχών, ούτως ώστε να μπορούμε να μιλάμε για καλές πληρότητες. Διότι μια πληρότητα της τάξης του 20-25% μεσοσταθμικά στην χειμερινή περίοδο, αντιλαμβάνεστε ότι τα νούμερα είναι πάρα πολύ χαμηλά και πολλές φορές δεν είναι και βιώσιμα για τις επιχειρήσεις, αλλά για τις τοπικές κοινωνίες. Και υποτίθεται το μεγάλο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, που έχει να κάνει με το κατά πόσο ένας νομός όπως είναι η Δράμα μπορεί να αξιοποιήσει, ή γενικότερα η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μπορεί να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να πατήσει τον γκάζι ώστε να δείξει στην υπόλοιπη Ελλάδα ότι μπορεί να υποδεχθεί κόσμο, τουρίστες, Έλληνες ή από το εξωτερικό 12 μήνες το χρόνο. Δεν είναι τόσο απλό. Ξέρετε, αυτό είναι καθαρά τουριστική παιδεία. Οι περιοχές στην νησιωτική Ελλάδα, οι οποίες έχουν μάθει και ζουν από τον τουρισμό, έχουν εκπαιδευτεί. Οι περιοχές στην υπηρετική χώρα δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα τα ωφέλη τα οποία μπορεί να αποκομίσουν από τον τουρισμό. Δηλαδή, μπορεί να μιλάμε για αύξηση του τζίρου, για επιτυχία, για οτιδήποτε το καλοκαίρι. Αλλά όταν μια περιοχή, σαν τη Δράμα, παραδείγματος χάρη, η οποία στηρίζει το ΑΕΠ της από τον τουρισμό περίπου γύρω στο 2% και όχι στο 25% που είναι της χώρας, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να επενδύσουν πάνω στον τουρισμό. Άρα λοιπόν, όποια συγκριτικά πλεονεκτήματα και να έχουν, είναι Ονειρούπολη, το χιονοδρομικό κέντρο του Παλακρού, τα Σπήλαια, το Παρθένο δάσος. Αυτά, πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα, θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να επενδύουμε σε υποδομές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι υποδομές θα προσελκύσουν τον κόσμο, είτε τους Έλληνες, είτε του εξωτερικού, οι οποίες θα αρχίσουν να δίνουν προστιθέμενη αξία στην περιοχή, αλλά θα ενισχύουν και το ΑΕΠ της περιοχής. Και αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση, κύριε Πρόεδρε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά όταν έχεις σαν περιοχή τόσα σημεία αναφοράς, Ονειρούπολη, Φαλακρό και τα λοιπά, Βόλακα, Βόλακα, ναι, δηλαδή και η αναλογία με στο ΑΕΠ της πόλης, το 2%, τότε σημαίνει ότι, συγγνώμη θα το πω, αλλά οι τοπικές αρχές κάτι δεν κάνουν καλά. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Είναι κάτι, ξέρετε, που στην υπηρετική χώρα οι ενώσεις ξενοδόχων και οι όσες δραστηριοποιούνται, συνάδελφοι δραστηριοποιούνται στην ορεινή ογκό, το φωνάζουν. Δεν μπορούμε να συζητάμε για χιονοδρομικά κέντρα σε μια χώρα, την νοτιότερη χώρα της Ευρώπης. Το έχω ξαναπεί αυτό και θα συνεχίσω να το λέω, η οποία έχει 22 χιονοδρομικά κέντρα. Ξέρετε, αυτό το οποίο έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια με τα χιονοδρομικά κέντρα, σε κάθε βουνό να γίνεται και ένα χιονοδρομικό κέντρο και να προσπαθούμε να δουλέψουμε ή να το κάνουμε βιώσιμο για 3 μήνες, δεν συμφέρει. Δεν είναι μέσα, δεν είναι βιώσιμα. Άρα λοιπόν ουσιαστικά δεν μπορούν να επενδύσουν σε τίποτα άλλο, να αντιμετωπίσουν την περιοχή με εξωστρέφεια και να την ανοίξουν για 12 μήνες τον χρόνο. Πόση είναι η ισχύ της Ελλάδας? Και αυτό είναι ένα ερώτημα που κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντηθεί. Δηλαδή κάνουμε 22 χιονοδρομικά κέντρα, επενδύουμε σε λίφτ, επενδύουμε σε υποδομές για 40.000 σκιέρ. Η Βουλγαρία έχει 5 χιονοδρομικά κέντρα.
που έχει πολύ περισσότερο χιόνι και μεγαλύτερο χειμώνα. Για να μην πάμε στην Ιταλία, για να μην πάμε σε άλλες περιοχές. Εδώ, κάθε βουνό, σε κάθε νομό, γίνεται ένα χιονοδρομικό κέντρο. Αυτά είναι λεφτά. Αυτά στοιχίζουν στο κράτος και ξέρετε, είναι σπασμωδικές κινήσεις οι οποίες επί της ουσίας δεν βοηθάνε στο να αναπτυχθεί μια περιοχή. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, παραδείγματος χάρη, να δω μια περιοχή να επενδύσει στο βουνό της γενικά. Όχι απλά να στήσω τρία λεφτά. Για να προσπαθήσω να πάρω τη δουλειά από το γειτονικό χιονοδρομικό κέντρο της γειτονικής πόλης. Αντίστοιχα, ξέρετε, βλέπουμε το ίδιο, αν θέλετε, επαναλαμβανόμενο και στα χειμερινά πλέον χριστουγεννιάτικα χωριά. Κάθε νομός κάνει και ένα χριστουγεννιάτικο χωριό. Πού αποσκοπεί αυτό? Αποσκοπεί στο να πάρω την επισκεψιμότητα που έχει η γειτονική πόλη. Διότι επί της ουσίας δεν επενδύω στο πώς θα προσελκύσω τον κόσμο του εξωτερικού. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να το βλέπουμε με εξωστρέφεια, να βάζουμε όρους και κανόνες, ούτως ώστε να προσπαθούμε να επενδύουμε στο πώς θα φέρουμε κόσμο και όχι στο πώς θα πάρουμε τον κόσμο από μια γειτονική πόλη η οποία παλεύει να επιβιώσει. Να φέρουμε κόσμο, αλλά για να φέρουμε κόσμο πρέπει να επιβιώσουν καταρχάς τα ξενοδοχεία και να προσφέρουν αξιοπρεπείς, εν πάση περιπτώσει, τις συνθήκες αυτές οι οποίες είναι απαραίτητες. Τι εννοώ, εσείς καλείστε να διαχειριστείτε τώρα και τον ενεργειακό Αρμαγεδόνα, διότι τα ξενοδοχεία πάνω στα βουνά, βέβαια, δεν μπορείς να κλείσεις τη θέρμανση στο λόμπι, δεν μπορεί, πώς θα γίνει. Πρέπει να μπει ο άλλος σε ένα ζεστό περιβάλλον. Και το ερώτημα είναι πώς αντέχετε, με δεδομένο κιόλας κύριε Πρόεδρε, ότι φαντάζομαι πως η πλειοψηφία των επιχειρήσεών σας εκεί στους ορεινούς όγκους είναι οικογενειακές, δεν μιλούμε για μεγάλες μονάδες και αλυσίδες, φαντάζομαι. Έτσι ακριβώς. Το 95% είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Το πολύ να απασχολούν 2-3 άτομα σε προσωπικό, το οποίο προσωπικό είναι εκ παραδρομής, δηλαδή ανάλογα με το πότε υπάρχει ανάγκη στην εργασίας, πληρότητες. Από την άλλη, ξέρετε, όσο δεν αναβαθμίζονται οι περιοχές, οι υποδομές για να αυξηθεί η επισκεψιμότητα, τόσο δεν μπορεί να αναβαθμίσει και ο ξενοδόχος τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει. Από την άλλη, πολύ σωστά είπατε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε το ενεργειακό, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεδομένου ότι τα ξενοδοχεία είναι ζωντανοί οργανισμοί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είτε έχεις είτε δεν έχεις κόσμο, οι θερμάσεις, όλα τα λειτουργικά θα πρέπει να είναι κανονικά σε λειτουργία. Άρα λοιπόν οι αυξήσεις που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή της τάξης του 100 με 150% δεν είναι διαχειρίσιμες. Και ξέρετε, αν έχουμε μπροστά μας μια περίοδο των εορτών, οι οποίες είναι 10-15 μέρες και θα δουλέψουμε, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι μετά τις 10 Ιανουαρίου που θα παλεύουμε για ένα ή δύο Σαββατοκύριακα το μήνα με μια σχετικά καλή πληρότητα, αυτή η πληρότητα δεν μπορεί να καλύψει αυτά τα κόστη. Άρα λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Καλώς κάνουμε και χαιρόμαστε που έχουμε δουλειά και πανηγυρίζουμε για τις 15 μέρες των εορτών, αλλά πάντοτε θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο χειμώνας για εμάς, η σεζόν για εμάς είναι 130 μέρες και θα έχουμε 100 μέρες δύσκολες. 100 μέρες δύσκολες με ένα ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Το θέμα είναι κατά πόσο ο κόσμος, οι συμπολίτες μας, δείχνουν μια προτίμηση στον εσωτερικό τουρισμό, στον εγχώριο τουρισμό. Mm-hmm. Μήπως είναι τελικά θέμα παιδείας, γιατί ακούμε πάλι τον τελευταίο χρονικό διάστημα συμπολίτες μας, φίλους, γνωστούς, να μην λένε παράδειγμα θα επισκεφθώ τη Δράμα ή άλλες περιοχές της χώρας για τις ημέρες των εορτών, να θέλουν να πάνε στο εξωτερικό. Άρα είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα κουλτούρας. Ισχύει. Είναι πολλά. Είναι, καμιά φορά το ανοίγεις αυτό το θέμα, αρχίζεις και το συζητάς και γίνεσαι κακός ή χαρακτηρίζεσαι ή οτιδήποτε. Εγώ θα έλεγα το εξής. Άλλαγα ότι όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση το 2010 και 2011 υπήρξε μια μαζική επιστροφή του Έλληνα στον εγχώριο τουρισμό. Δηλαδή να επισκεφτεί τα βουνά, να επισκεφτεί την χώρα του, να την γνωρίσει την χώρα του. Οπότε λοιπόν αυτό μας έδωσε ένα καλό, αν θέλετε, δείγμα το πόσο μπορεί να στηριχθεί ο χειμερινός τουρισμός. Από την άλλη, θα συμφωνήσω απόλυτα ότι είναι θέμα παιδείας. Αν δεν βάλουμε στα σχολεία μας μέσα την εκπαιδευτική, αν θέλετε, εβδομάδα ή τις εκπαιδευτικές εκδρομές, οι οποίες θα σπρώχνουν τα παιδιά μας στο να γνωρίσουν τα βουνά, ή τις δυνατότητες τις οποίες έχει ο Έλληνας να κάνει δράσεις με ειδικές μορφές ή οτιδήποτε γίνεται σαν τουριστικό προϊόν στη χώρα μας, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτά τα παιδιά όταν μεγαλώσουν να τα πούμε έλα στην Ελλάδα. Θα συνεχίζουν να πηγαίνουν στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν τι λέμε? Λέμε ότι θα πρέπει όλα αυτά να ξεκινήσουν μέσα από τα σχολεία μας. Να δοθεί η δυνατότητα στο παιδί, το οποίο μεθαύριο θα είναι οικογενειάρχης, άρα λοιπόν θα είναι ένας δυνητικός επισκέπτης, να εκπαιδευτεί σε όλες αυτές τις μορφές τουρισμού τις οποίες έχουμε εμείς. Και το να εκπαιδευτεί, ξέρετε, μην το πάμε με το γράμμα τη εκπαίδευση ότι θα πρέπει να μάθουν ακριβώς τι γίνεται, αλλά να τα γνωρίσουν. Ο Έλληνας δεν γνωρίζει την Ελλάδα.
Και αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο άσχημο όταν μπαίνουμε σε μια λογική να λέμε ότι θα βγούμε προς την Ευρώπη να διαφημίσουμε την χώρα μας. Αν διαφημίσουμε την χώρα μας πρώτα στους Έλληνες, ας εκπαιδεύσουμε τους Έλληνες να γνωρίσουν ακριβώς τις δυνατότητες της χώρας μας και σίγουρα οι ίδιοι εμείς οι Έλληνες θα επικοινωνήσουμε την χώρα μας προς τα έξω. Είχε κάνει μία πρόταση ο κύριος Πρόεδρος Χρήστο, νομίζω και παρουσία του Βασίλη Κικίλια εδώ στη Φιλοξένεια πριν μερικές ημέρες, να υπάρξει επιδότηση της απασχόλησης στα ξενοδοχεία ορεινών και ημιορεινών προορισμών. Με δεδομένα όμως τα δημοσιονομικά της χώρας, κύριε Πρόεδρε, κατά πόσο αυτό είναι εφικτό? Είναι εφικτό. Είναι εφικτό. Διότι συζητάμε αυτή τη στιγμή την επιδότηση του ενεργειακού κόστου. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια σαν ξενοδοχείο ότι δεν είμαστε μόνο σκλάβου. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα δημιουργήσει ένα δημοσιονομικό κενό. Άρα λοιπόν θα πρέπει με κάποιον έμεσο τρόπο τα ξενοδοχεία τα οποία λειτουργούν στον ορεινό όγκο και δεν μπορούν να επιδοτηθούν για το ενεργειακό το οποίο συζητούσαμε προηγουμένως, να επιδοτηθούν για κάτι άλλο το οποίο θα ισορροπήσει, αν θέλετε, λίγο την κατάσταση. Όπως είπα και πριν, το προσωπικό στα ξενοδοχεία είναι περιορισμένο τα χειμερινά. Μιλάμε για 2-3 άτομα. Δεν μιλάμε λοιπόν για έναν όγκο πολύ μεγάλο εργαζομένο. Άρα, αν έμεσα επιδοτήσουμε έναν κλάδο, ο οποίος πλήττεται αυτή τη στιγμή από τον πόλεμο, από την ενέργεια, από όλες αυτές τις αυξήσεις, στο μισθολογικό κόστος, για ένα τετράμινο, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα δώσει ανάσα. Ανάσα κυριολεκτική σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν αυτή τη στιγμή με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στον ορεινό όγκο. Δεν είναι δημοσιονομικό αυτό το πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση. Είναι, αν θέλετε, αυτό το οποίο έχουν πάρει και άλλοι κλάδοι. Και να πω ένα παράδειγμα, στην Καστοριά, οι Γουναράδες, οι οποίοι επιδοτούνται για το επόμενο τετράμινο. Άρα λοιπόν, λόγω του ενεργειακού, λόγω του πολέμου και την πλήττων της ανεπιχειρήσεις, αντίστοιχα λοιπόν θα μπορεί να γίνει μια συγκεκριμένη στόχευση, η οποία δεν θα είναι οριζόντια, για κλάδο το ξενοδοχειακό, οι οποίοι δραστηριοποιούνται πάνω από ένα υψόμετρο για το προσωπικό του για τους επόμενους 4 μήνες. Και περνάει, ξέρετε, αυτό περνάει μέσα από το ΔΥΠΑ. Δεν περνάει ουσιαστικά μέσα από το Υπουργείο Οικονομικών Δουλειών. Από τις δυνατότητες τις οποίες έχει το ΟΑΕΔ, να πω έτσι απλά. Άρα περνάει μέσα από τη ΔΥΠΑ. Και εκεί χρειάζεται να υπάρξει μια στόχευση από την πλευρά της πολιτείας για να δούμε ακριβώς το τι γίνεται. Εμείς από την Ομοσπονδία, επί του συγκεκριμένου θέματος, έχουμε ετοιμάσει την πρόταση, την οποία θα την καταθέσουμε αυτή την εβδομάδα, στον κύριο πρώτο ψάλτη, φυσικά και στον νέο Υπουργό Τουρισμού, που να λάβουν ακριβώς γνώση της πρότασης μας και του με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει όλη η διαδικασία και ευελπιστούμε το συντομότερο δυνατό να μπορέσουμε να κινηθούμε θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα. Ραντεβού στη Δράμα. Ραντεβού στη Δράμα στην Ονειρούπολη. Άνοιξε χθες τις πύλες της. Τέσσερις Αθηνός, πολιούχος στη Δράμα στην Αγία Βαρβάρα. Οπότε πάμε μέχρι και τις 8 Ιανουαρίου σε ένα γιορτινό κλίμα, σε ένα γιορτινό περιβάλλον με χαμόγελα, αισιοδοξία, να αλλάξουμε τη χρονιά. Ανοίγει και το χιονοδρομικό κέντρο, αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι λύσεις και οι επιλογές. Η Δράμα είναι τόσο πλούσια σε προτάσεις και εμπειρίες, οπότε καλό είναι να διεξήχθει. Νομίζω ότι η Δράμα θα μπορούσε να ποντάρει πολλά περισσότερα και στον ινικό τουρισμό, σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, γαστρονομικό τουρισμό, γιατί έχει τέτοια ινοποιία η Δράμα, τέτοια δυναμική που εκεί πρέπει να πατήσει. Αν πάση περιπτώσει. Ναι. Χαιρετηθήκαμε, αλλά θα μου δίνετε πάτημα να πω το εξής, ότι ένας ξενοδόχων έχει ξεκινήσει ένα project, ένας ξενοδόχων Δράμας έχουμε ξεκινήσει ένα project εδώ και 6 μήνες, το οποίο το ονομάζουμε η Γη του Διονύσου, όπου είναι οι γαστρονομικές εμπειρίες σε συνδυασμό με τις κοινικές εμπειρίες, τις οποίες μπορούμε να προσφέρουμε στον πελάτη, στον επισκέπτη μας, ώστε να γνωρίσει ακριβώς όλο το πρωτογενή τομέα της περιοχής μας. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό και ευελπιστούμε τα επόμενα χρόνια να πάει ακόμα καλύτερα. Το ευχόμαστε, κύριε Πρόεδρε. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Καλές γιορτές. Καλύτερο.